Έχεις κάνει παρέες εδώ? Δεν ήρθα στη φυλακή να κάνω δημόσιες σχέσεις. Εγώ ήρθα να κτίσω την ποινή μου. Αλλά μοιραίο είναι κάποια στιγμή, ξέρεις, επειδή είσαι άνθρωπος, να έχεις κάποια επαφή με τους άλλους. Ξέρω καλύτερα. Προτιμάς όχι, ε? Ναι. Εδώ οι άνθρωποι... Οι άνθρωποι σου μιλάνε όταν έχουν κάτι να πουλήσουν. Έχεις φανταστεί τον εαυτό σου όταν θα βγεις από τη φυλακή? Όχι, προς το παρόν... Χρησιμοποιώ όλη την ενέργειά μου στο να επιβιώσω το θέατρο που βρίσκομαι στη φυλακή. Στην αρχή οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες, ε? Ναι, ήταν λίγο διαφορετικά. Λίγο διαφορετικά να είσαι αλυσοδεμένος και κάτω από τη γη. Από το να είσαι, λέει, με τα χέρια ελεύθερα και πάνω. Δεν είμαι ποτέ κάτω από τη γη, όσο φάτσα αλυσίδες. Τα δημοσιεύματα γράφανε, μιλάγανε για ένα πάσαρι 50 μέτρα κάτω από τη γη. Άρρωστο ίσως. Ναι. Άρρωστο ίσως, αλυσοδεμένο. Δεν με ξαφνιάζει αυτό, γιατί έχουν γραφτεί πολλά πράγματα που είναι στην καλύτερη περίπτωση να λυθεί. Ναι. Είμαι συνηθισμένος. Το θέμα είναι ότι το θέμα της αλυσίδας υπόθηκε ότι δήθεν λόγοι ασφαλείας τους ανάγκασαν να μου βάλουν αλυσίδες κτλ. Αυτό δεν είναι πραγματικό. Η πραγματικότητα είναι ότι οι αλυσίδες δεν είναι ένα μέτρο ασφαλείας. Είναι ένα εκδικητικό μέτρο. Ουσιαστικά είναι. Σκοπός του είναι να σου υποτάξει τη θέληση. Και την προσωπικότητα να σου και να σου υπονομεύσει την. Στα ελληνικά, πες το. Τη δύναμη της θέλησης. Καταλαβαίνεις. Η οποία όμως δεν αλλάζει από την πλευρά σου. Όπως αποδείχθηκε, δεν αλλάζει. Ναι. Ήταν ο εισαγγελέας τότε που δίκαζε την υπόθεσή μου. Ήθελα να με εκδικηθεί για το ότι δεν συνεργαζόμουν με τις διοκτικές αρχές. Ναι. Και εκείνο το διάστημα στη Ρουμανία, λίγο πολύ τέτοια μέτρα τα ανεχόταν όμως. Αυτή τη στιγμή θα ήταν αδύνατο κάτι τέτοιο. Κώστα, αυτά τα 6 χρόνια που είσαι στη φυλακή, τι γίνεται μες στο μυαλό σου? Δηλαδή, έχεις αλλάξει σαν άνθρωπος? Αισθάνεσαι ότι όλα αυτά που έχουν συμβεί σε έχουν αλλάξει, σε έχουν... Δεν πιστεύω ότι οι άνθρωποι αλλάζουν. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ίσως λέω τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Ότι οριμάζεις μέσα σε αυτό. Συνειδητοποιώ ότι ορισμένα πράγματα ίσως θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, Ντακ, αν... είχα την εμπειρία που έχω τώρα. Θέλω να πω ότι αν γύριζες πίσω την κασέτα της ζωής, σαφώς θα είχες φροντίσει να μην έχουν συμβεί αυτά, έτσι ώστε να σε στείλουν στη φυλακή. Ίσως, ναι, ίσως. Μπορείς να το πεις και έτσι.